Συλλαλητήριο κατά τη κατασκευή με τοπικού σταθμού διοδίων στο 474ο χιλιόμετρο τη Εγνατία Οδού ετοιμάζουν οι καβαλιώτε την 3η 15 Μαου στι 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερία. Σκοπό τη μαζικότατη συγκέντρωση που αναμένεται είναι να καταστεί απολύτω σαφέ στην κυβέρνηση πω ένα νέο σταθμό διοδίων και δι είσοδο τη πόλη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την τοπική κοινωνία καθώ ελοχεύει κινδύνου όπω η πρόκληση ατυχημάτων αλλά και η ρήπανση του περιβάλλοντο. Στην περίπτωση της Καβάλας υπάρχει μια περίεργη αιμονή σε ένα χαρακτήριστο λάθος. Σε ένα λάθος το οποίο ταυτοχρόνως είναι και προκλητικό. Άκουσα χθε τον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού ε, ΑΕ να μιλάει και να λέει ότι βεβαίως είναι λάθος η χωροθέτηση και επειδή αυτή η λάθος χωροθέτηση, ξεπερνώντας τις υποσχέσεις της του Οδού, επειδή αυτή η λάθος χωροθέτηση, ξεπερνώντα τις υποχρεώς της υποσχέσεις περιανολογικής χρέωσης, επειδή όμως αυτή η λάθος χωροθέτηση έχει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μια υψηλή επικινδυνότητα γιατί θα εκτρέψει κίνηση με στην πόλη και γιατί πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Αν ο κύριο Αντωνούδη ή ο όποιο κύριο Αντωνούδη ή ο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔΟ, όπω λέγεται, θέλει, α το δοκιμάσει οπουδήποτε αλλού. Να σημειωθεί ότι προ λίγων ημερών είχε συνεδριάσει η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Καβάλα, αποφασίζοντα από κοινού τη συστράτευσή του για τον κοινό σκοπό τη αποτροπή κατασκευή του σταθμού διοδίων. Η παραπάνω επιτροπή ζήτησε από φορεί, συλλόγου, οργανισμού, αλλά και από του Δήμου τη Περιφέρεια τη συμπαράσταση όλων στο δύσκολο αγώνα που πρόκειται να δοθεί ενάντια στο έργο που δρομολογείται από την Εγνατία Οδό. Είμαστε αντίθετοι στη χωροθέτηση ενό σταθμού σε ένα σημείο όπου το μόνο το οποίο θα προκαλεί είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής με στην Καβάλα και την επικινδυνότητα να πάσα στιγμή να συμβεί ένα ατύχημα. Και αυτό εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει δεκτό τη στιγμή που και ο ίδιος ο πρόεδρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ παραδέχεται ότι είναι λάθος. Λοιπόν, τα λάθη πρέπει να διορθώνονται. Με βάση όλα αυτά, μεθαύριο την Τρίτη θα έχουμε την ευκαιρία να διαδηλώσουμε όλοι οι φορείς της Καβάλας και φυσικά και η Περιφερειακή Ενότητα καβάλα, την αντίθεσή είμαστε στην λαθασμένη χωροθέτηση των διοδίων, δεν είμαστε υπέρ των διοδίων, αλλά ας του καταπιούμε και αυτό, Α, εκείνο το οποίο όμω δεν θα δεχτούμε είναι τη χωροθέτηση σε ένα λάθος σημείο. Θα συγκεντρωθούμε στην πλατεία της Καβάλας και θα φροντίσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι αυτό εδώ το οποίο επιχειρούν να κάνουν είναι ένα λάθος. Όσον αφορά στο θέμα της ρήπανσης στην περιοχή της Νέας Καρβάλης από τη βιομηχανία των φωσφορικών λιπασμάτων που υπάρχει στην περιοχή, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας επισημαίνει ότι οι μετρήσεις συνεχίζονται κανονικά, εξετάζονται Βλέποντας όλα τα ενδεχόμενα με κύριο μέλημα τη διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων αλλά και του περιβάλλοντος. Πάντως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όπως μέχρι στιγμή διαγράφεται η κατάσταση. Είναι εύλογο να έχουν οι κάτοικοι ανησυχίες, προβληματισμούς και αν θέλετε και ένα αυξημένο αίσθημα τι γίνεται, πόσο κινδυνεύουμε. Ε, απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και μια νομοθεσία η οποία είναι και αυτή συγκεκριμένη. Κάνουμε προσπάθεια, κάναμε ελέγχους, κάνουμε ελέγχους, θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε ελέγχους και να αξιοποιούμε όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουμε και το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Εκτός αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Βεβαίως δεν μπορούν να γίνονται και αυθαίρετες συσχετισμοί ή δεν μπορεί να γίνονται δεκτές αιτιάσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδειχθούν. Εμεί, εκείνο το οποίο κάνουμε σαν περιφέρεια, έχουμε κάποια παλιά μηχανήματα, κάποιου παλιού σταθμού μέτρηση τη ρήπανση, του οποίου δεν του προβλέπει ο καλή να του έχουμε. Του κληρονομήσαμε, θα έλεγα, και του λειτουργούμε και κάνουμε μια προσπάθεια να του θέσουμε σε λειτουργία. Εγώ προειδοποίησα ότι είναι παλιά μηχανήματα, να πάσα στιγμή μπορεί να σταματήσουν να δουλεύουν.